Πρόεδρε Καλημέρα κύριε Γιώργο, τι κάνετε? Να είστε καλά, σας ευχαριστώ, και καλημέ... σας ευχαριστώ καλημέρα θερμά Καλημέρα και στους λοιπούς, στους λοιπούς που έχετε δίπλα σας Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, το ασφαλιστικό θέλει αλήθεια και ειλικρίνεια Εσείς αυτό το στοιχείο το έχετε Είναι αναδιονομή συντάξεων, είναι πράγματι ασφαλιστικό, αναπτυξιακό ή είναι ένα πασάλιμα όπως άκουσα πολλά έγκριτα δικά σας στελέχη και νομικούς ε, να το λένε Κοιτάξτε, με λιγότερα χρήματα ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι θα δώσει τι ίδιε συντάξει με λιγότερα χρήματα. Αυτό δεν γίνεται. Είναι τετραγωνισμό του κύκλου. Είναι μικρότερο το μπάτζετ. Και λέγανε στην αρχή θα κόψουμε μόνο, είπε ο κύριο Φλαμπουράρη, 20% από τι επικουρικέ. Τι κύριε δεν θα τι πειράξουμε. Αποδεικνύεται ότι τις πειράζουν όλες τις συντάξεις. Γιατί το budget είναι λιγότερο. Είναι μικρότερο το budget, οπότε ε, δεν μπορείς να δώσεις τις ίδιες συντάξεις. Είναι λοιπόν ευθέως ένα πλήγμα κατά των συνταξιούχων. Τι κάνει ο κύριος Λεβέντης εδώ. Το ζήτημα εδώ. είναι ότι... Ναι, ναι. Ε, το ζήτημα είναι που για κάθε βουλευτή, για κάθε κόμμα, είναι το εξής, ότι αν το αφήναμε το ασφαλιστικό ανέγκυκτο... Σωστό σε ένα χρόνο ο κόσμο δεν θα έπαιρνε καθόλου συντάξει. Άρα έπρεπε να γίνει μια σημαντική παρέμβαση. Αλλά εγώ την παρέμβαση και η Ένωση Κεντρών την βλέπαμε αλλιώ. Να σώσουμε όσου είναι μέχρι ένα χιλιάρικο ναι. και όσου είναι υψηλοσυνταξιούχοι σε αυτού να μεταθέσουμε τι θυσίε. Αυτή ήταν η σκέψη μα η αρχική και γι' αυτό είχαμε πει να συνενώσουμε τι τρει συντάξει γιατί είναι 330.000 περιπτώσεις με τρει συντάξει ο καθένα. Είναι ένα εκατομμύριο 200.000 με δύο συντάξει ο καθένα. Να τις συνενώσουμε όλου σε μία σύνταξη και είχα πει να βάλουμε οροφή το 1500 ευρώ. Ένα ποσό που επέτρεπε να διασωθεί το ασφαλιστικό σύστημα και να είμαστε λίγο επιικέστεροι στους φτωχότερους. Δεν το έκανε όμως η κυβέρνηση, όπως επίσης δεν με άκουσε στη συντάξη των πλουσίων. Οι συντάξεις των πλουσίων συνεχίζονται. Εκεί πρέπει να μπουν εισοδηματικά κριτήρια. Όποιος έχει πάνω από 3.000 ευρώ μηνιαίως από τόκους καταθέσεων ή από ενίκεια, πρέπει να του κόβεται η σύνταξη. Γιατί έχει να ζήσει. Άρα εσείς δεν Ο θα το ψηφίσετε αυτό το... Η... Αγαπητέ Πρόεδρε, άρα εσείς... Κύριε Γιώργο μου, ναι? Δεν ναι, είναι προς την κατεύθυνση, δηλαδή από αυτόν, από αυτόν που έπαιρνε 3.500 κόβει ένα πεντακοσάρικο. Και από τη γιαγιά που έπαιρνε 600 τη κόβει τα 200. Ε, οριζοντιοποιεί τι θυσίε. Τι μεταφέρει και στου φτωχού τι θυσίε. Άρα. Φτω... οι φτωχοί δεν αντέχουν. Ε, Του κόβει το ψωμί και το γάλα. Πώ μπορεί να ψηφίσει ένα κεντρών, Μπορώ να ψηφίσω ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Ρώτησα τον κύριο Κατρούγκαλο όταν με επισκέφθηκε. Του λέω τι συντάξει των πλουσίων γιατί τι αφήνετε. Είναι 80.000 περιπτώσει. Και. Γιατί τι αφήνετε. Μου λέει, συζήτησα λέει με τον κύριο Παυλόπουλο, τον πρόεδρο τη Δημοκρατία, και είναι αντισυνταγματικό να τι πειράξουμε. Λέω μου γιατί αφήνετε πλαφόν 3.000 για αυτού που παίρνουν 2-3 συντάξει. Αφήνει πλαφών 3.000. Γιατί δεν το κατεβάζετε πιο κάτω στα 1.500. Λέει για να μη θίξουμε κόσμο που δεν θέλουμε να θίξουμε. Μου τα μάσαγε εκεί, μου τα μάσαγε. Δηλαδή σε δύο πράγματα έχω σιώδη αντίρρηση. Το 3.000 ναι. που είναι η σύνταξη πρέπει να κατέβει 1.500. Μάλιστα και. Το πλαφόν που έχουν βάλει και η συντάξει των πλουσίων. Οι 80.000 συντάξει των πλουσίων πρέπει να κοπούν εντελώ. Δεν θίγονται οι πλούσιοι, ούτε θα πάθουν τίποτα και θα μα δοθεί ευκαιρία να. Μην κόψουμε από όλου του άλλου τίποτε, αν δεν είναι αυτά που λέω. Είστε ξεκάθαρο στην τοποθέτησή σα. Το κάνει... Είτε συμφωνεί ναι. κάποιο είστε ξεκάθαρο. Κύριε Πρόεδρε, ακούστηκε το όνομα Καραμαλή αυτέ τι μέρε, ότι ο Καραμαλή του είπε πηγαίνετε κοντά. Ακούστηκε χθε, μάλιστα οι εργοδότε μεταξύ του το λέγανε και κλπ. Υπάρχει μια φιλοσοφία. Εσεί είστε έμπειρο στην πολιτική. Πιστεύετε ότι πίσω από αυτό το πράγμα είναι μια όθηση, καραμαλή παιδιά, να τελειώνουμε με αυτά τα πράγματα. Ακούστε, οι ξένοι είναι οι πρώτοι που πιέζουν. Οι ξένοι. Και θα πιέσουν από Δευτέρα, από Δευτέρα, θα πιέσουν που τελειώνει το ζήτημα τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Θα πιέσουν για οικουμενική κυβέρνηση οι ξένοι. Αντιλαμβάνονται ότι τόσο μεγάλε αλλαγέ, γιατί είναι και τα εργασιακά, το τσουνάμι, το άλλο που έρχεται. Μάλιστα. Που πρέπει όλε όλες οι κατοχυρωμένε εργασιακέ σχέσει να, να τραπούν. Ο, δηλαδή ο συνδικαλισμός ο αριστερός θα φάει πλήγμα μεγάλο ε, στο εργασιακό νομοσχέδιο. Ε, ε, εκεί θα είναι πολύ πιο δύσκολα για το ΣΥΡΙΖΑ ακόμη και από το ασφαλιστικό. Γιατί ανατρέπονται ε, δεδομένα τα, τα οποία ήταν πυλώνες της αριστερής ε, πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί στην οικομενική εσείς είστε, είστε μέσα και Πρόεδρε. Στι... Οι ξένοι, ναι, ναι, ναι. Οι ξένοι ελα... Θέλουν οι ξένοι ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων για να μπορούν ευκολότερα να μπουν στην αγορά εργασία οι νέοι. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε. Οι άνεργοι. Στα... Οι άνεργοι. Άρα λέτε, εκλογή... Ε, οπότε θα αρχίσει από Δευτέρα μεγάλη πίεση σε όλα τα κόμματα για οικουμενική. Ε... Μεγάλη πίεση. Εύχομαι η ηγεσία, η Νέα της Δημοκρατίας να βοηθήσει στο θέμα αυτό και να μην δείξει αδιαλαξία. Ναι. Γιατί υπάρχουν κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία που λένε ας το Τζίπρα να γκρεμιστεί να έρθουμε εμεί. Δεν είναι αυτό λύση. Έτσι. Θα γκρεμιστεί ο Τσίπρα, θα γκρεμιστεί και η, και η Ελλάδα. Και δεν θα υπάρχει Ελλάδα μετά για να έρθει η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει λοιπόν όλα τα κόμματα να συμβάλλουμε στο να γίνει μια οικουμενική. Εγώ το φωνάζω. Ναι. Ο Γέρο Καραμαλή είχε πει μια σοφή κουβέντα. Η οικονομία είναι πρωτίστω εμπιστοσύνη. Τι, τι θέλουμε αυτή την εμπιστοσύνη, Για να υπάρξει προ τα έξω πολιτική σταθερότητα. Ο λόγο που πέντε χρόνια δεν έχει έρθει κανένα επενδυτή είναι γιατί λείπει αυτή η σταθερότητα. Μάλιστα. Με 153 και με, 100... και με τιμόρροπε κυβερνήσει και με φόβου για Brexit και δημοσιεύματα ει βάρο τη Ελλάδο, επενδυτή δεν θα έρθει. Μην έχουμε αυταπάτε. Πρόεδρε, σε βλέπω έτοιμο να στηρίξει μια εθνική προσπάθεια, έτσι, από ό,τι ακούω σήμερα. Αμέσως ναι. στο, θα επισκεφθώ αμέσω. Κύριε Γιώργο, ναι. εγώ σκοπεύω από Δευτέρα να επισκεφθώ αμέσω τις πρώτες μέρες δηλαδή τον νέο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας και αμέσως θα συναντήσω τον κύριο Τσίπρα, καθυστερώ το ραντεβού με τον Τσίπρα ναι. για να έχω πρώτα συνάντηση με τον νέο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Και η πρότασή σας θα είναι βάλτε πλάτη όλοι με πέσει η Ελλάδα, αυτό λέτε είναι τώρα. Μάλιστα. Οι οικουμενικοί και τεχνοκράτε, κύριε. Γιατί οι πολιτικοί, Γιώργο μου, λίγο πολύ έγιναν αναξιόπιστοι. Κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ Μα για την παρέμβαση. Σας... Αν, αν φτώχευσε η Ελλάδα, αν φτώχευσε, από ποιου φτώχευσε. Μάλιστα. Ε, από πρόεδρε. Δεν που κοιτάγανε δε... να διορίζουν και, και κοιτάγανε να λένε λόγια, υποσχέσει. Μάλιστα. Πρόεδρε, και δεν υπολόγιζαν το κόστο. Από ό,τι κατάλαβα, δεν ψηφίζεται το ασφαλιστικό. Λέτε ναι σε μια οικουμενική. Με ποιον όμω οικουμενική. Με ποιον ναι. πρωθυπουργό, με τον Τζίπρα. Θα δούμε. Υπάρχει ο, Στουρ... Υπάρχει ο Στουρνάρας, ο υπάρχουν άνθρωποι. Μάλιστα. Χωρί τον Τζίπρα. Τζίπρα το δεν έχω αντίρρηση. Το, ξέρετε, η σημασία έχει οι υπουργοί να είναι τεχνοκράτε. Να μην ξανακάνουμε αυτό του Παπαδήμου που βάλαμε πάγκαλο, άδωνη, ε, βορίδη Μην κάνουμε τέτοιο πράγμα πάλι. Να βάλουμε επιστήμονε τεχνοκράτε που αγαπούν την οικονομία, την ξέρουν και δεν δέχονται όλη μέρα στα γραφεία του για ρουσφέτια. Κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ θερμά. Σα έκλεψα πολύτιμο χρόνο σήμερα από τις δραστηριότητές σας και μας δώσατε και, και την είδηση μας αυτά. δώσατε και την είδηση ότι ε, ε, καθυστερείτε το ραντεβού με τον Τζίπρα προκειμένου, προκειμένου να δείτε τις εξελίξεις στη νέα δημοκρατία ναι, έτσι ναι. και ελπίζω, ελπίζω οι εξελίξεις κάτι τελευταίο να είναι προς την κατεύθυνση είμαι σίγουρο σχεδόν δηλαδή ότι θα είναι προς την κατεύθυνση να μπει ένας άνθρωπος σόφρον, σόφρον που ε, ακούει τον Καραμαλή αχά Τώρα το Γιατί φωτογραφίσατε εντελώ το πράγμα. Έχει κλείσει έχει τον κύκλο του ο Καραμαλής και το μόνο που έχει ναι. είναι να συμβουλεύει για την Ελλάδα, για το ευρώ, για την Ευρώπη. Καταλάβατε, ο Καραμαλής μόνο καλέ μπορεί να δώσει συμβουλέ πλέον. Α. Δεν είναι ένα πολιτικό που θα κοιτάξει καριέρε ή θα κοιτάξει το κόμμα, θα κοιτάξει την πατρίδα. Εγώ αναγνωρίζω παρά τα λάθη που έχει κάνει η οικογένεια Καραμαλή. Θεωρώ ότι είναι μια οικογένεια που σέβεται τι στρατηγικέ επιλογέ που έχει κάνει η χώρα και τη στηρίζει τι επιλογέ αυτέ. Θα τον δείτε κιόλα στο Κώστα του Καραμαλί. Ε, Προφανώ. Και με τον Καραμαλί, ραντεβού. Οικουμενικό πλέργε δηλαδή. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Τον θεωρώ, τον θεωρώ παράγοντα ισορροπία μέσα στη Νέα Δημοκρατία που δεν θα αφήσει του ακραίου να ακολουθήσουν την πολιτική του όριμου φρούτου. Δηλαδή, πε τσίπρα, μήπω έρθουμε εμεί. Αυτέ ήταν οι λογικέ που κατέστρεψαν τη χώρα. Κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα μα αυτή. Μα δώσατε πολλέ ειδήσει. Να είστε καλά, καλή δύναμη και ο Θεό βοηθό για την πατρίδα. 8 και 21 πρώτα ο λεπτά. Ο κύριο τον... Λεβέτης. Σε όλο τον κόσμο που σα ακούει του χαιρετισμού μου. Εγώ θα σε κρατήσω. Πολλά. Εγώ θα κρατήσω. Το... Την στο πολυπληθές ακροατήριο που έχετε. Μας δώσατε μια... Μου δώσατε μια ευχή πριν από πολλά χρόνια. Γιώργο, μακριά από την πολιτική, μην εκεί στην τηλεόραση γιατί είναι το πιο μεγάλο κόμμα. Και είχατε δίκιο. Ναι, ναι. Καλημέρα, Γιώργο. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. 8 και 21 πρώτα λεπτά.